σχετικά με τις, με τις ΑΠΕΡ, τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι έγινε χθες συνεδρίαση, διότι και υπάρχει έντονη συζήτηση σχετικά με τις ΑΠΕΡ στην περιοχή μας τώρα τα τελευταία, αλλά και επίσης τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα για να δοθούν άδειες εγκατάστασης στην υπόλοιπη Ελλάδα σε αγρότες και να τοποθετήσουν στα αγρότημα χιλιάδους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Οπότε γιατί εμείς οι γεραπετρίτες να μείνουμε απ' έξω. Οπότε στην πρόταση η οποία έχουμε φέρει είναι ως εξής. Στην Ιεράπεζα, για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 16.000 στρέμματα θερμοκήπια. Οπότε θέλουμε να δοθούν άδειες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών πάνω στα θερμοκήπια, στην άκρη των θερμοκηπίων, με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην έχουμε προβλήματα χείασης. Το οποίο σημαίνει αν σε κάθε στρέμμα τοποθετηθούν 10 με 20 κιλοβάτ, σημαίνει ότι στο γενικά για το δίο μας από εκεί θα έχουμε μια παραγωγή της ισχύως 160 με 320 μεγαβάτ περίπου. Εάν χρειαστεί ακόμα περισσότερο να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα του δίου μας, οπότε πρέπει να βάλουμε και άλλες και άλλη ισχύ, θα μπορέσουμε για παράδειγμα να πούμε ότι θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά σε άλλες χιλιάδες εκτάσεις ή σε σπίτιες κατοικιών ή αγρικιών, όπως είχαν δοθεί πριν από 10 χρόνια άδειες των 10 κιλοβάτ. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι και δεν θα επιβαρύνουμε το περιβάλλον μας για τις επόμενες γενιές και είναι και ένας τρόπος να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς όφελος των δημοτών, προς όφελος των γεραπετριτών και όχι να έρθουν δύο-τρεις μεγάλες εταιρείες και να στήσουν σε όλο το Δήμο 50-100 δεν ξέρω πόσες ανεμογεννήτριες και να ωφεληθούν αυτές οι εταιρείες τα κέρδη. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν, κύριε Παπαδοπετράκη, λέτε ότι τρέχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Όχι, δεν είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Είπα ότι τώρα οι συζητιέται στα Υπουργεία, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση για να δοθούν άδειες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχια. Θα έχουν δικαίωμα να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά οι αγρότες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα εμείς γιατί να μείνουμε απ' έξω πάλι, να είμαστε πάλι θεατές. Οπότε γι' αυτό έφερα από τώρα την πρόταση αυτή, να κάνω μια πρόταση, να περάσω από το Δημοτικό Συμβούλιο και να σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, περιβάλλοντος και δεν ξέρω πού άλλο πρέπει να πάει. Με τους αγρότες έχετε έρθει σε επαφή ή θα έρθετε σε επαφή να τους ενημερώσετε, να δείτε την άποψή του, να δείτε πώς το βλέπουν, αν συμφωνούν, γιατί βεβαίως τους αφορά άμεσα. Ποιος τυφλός δεν θέλει να δει το φως του. Είναι κάποιοι που δεν θα τους ενδιαφέρει, είναι κάποιοι όμως οι οποίοι το βλέπουν επενδυτικά, σου λέει εγώ έχω κάποια χρήματα να τα βάλω εκεί και θα μου έχει ένα συγκεκριμένο κέρδος, διότι οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν προφανώς για να κερδίσει ο αγρότης, όχι για να χάσει. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν λέτε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, αν και εφόσον δοθούν αυτές οι άδειες, να είμαστε και ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να ενταχθούμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτοί αποκλείζουν να σου δώσουν άδεια, να σου πούνε πάρε την άδεια. Άμα το διεκδικήσουμε. Πρέπει να τρέξουμε όμως και εμείς. Άμα το περάσουμε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, να στείλουμε και εμείς να ρίξουμε το ενδιαφέρον μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας συμπεριλάβουν και εμάς σε αυτή την πίτα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, θα περάσει αυτό έτσι. Σαφώς. Μάλιστα. Η Επιτροπή, το νομικό πρόσωπο το είδε θετικά όλο αυτό, συμφώνησε. Ναι, ναι.
Ήταν μια ευκαιρία να συζητήσετε και για το αιωλικό πάρκο που ήδη στείνεται εδώ στην περιοχή μας και να πάρετε κάποια απόφαση ενδεχομένως. Για το συγκεκριμένο δεν πήρα τι να συζητήσουμε τώρα. Αυτό το πάρκο έχει γίνει. Mm-hmm. Αλλά εμείς εκφέραμε την άποψή μας για το μέλλον, διότι στο μέλλον προβλέπεται να φτιαχτούν διάφορα τέτοια αντίστοιχα πάρκα στην Παχιάμα, εκεί στη Χαλέπα, στο Καβούσι, γιατί δεν ξέρω που και πού. Άρα εμείς αντί αυτών λέμε αυτή την πρόταση συγκεκριμένη. Ότι λέμε ναι, θα ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας, αλλά προς όφελος των Ιεραπετριτών, προς όφελος των δημοτών της Ιεράπετρας. Επειδή είναι, κύριε Παπαδοπετράκη, μια πονεμένη ιστορία το θέμα των φωτοβολταϊκών και παλιότερα και πολίτες έκαναν επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Περιμένουμε τώρα κάποιες διευκρινήσεις, πώς θα γίνεται, τι θα γίνεται, ποιος θα το εκμεταλλεύεται, πώς θα γίνεται όλο αυτό. Ή έχουμε μια εικόνα για τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων φωτοβολταϊκών σε αγροτικές επιχειρήσεις. Παλιότερα είχαν όντως κάνει εγκαταστάσεις της τάξης των 80 kW σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, πολλά. Ναι. Και εδώ και στην περιοχή μας. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε μετά μια μείωση μόνο σε κιλοβατόρα που πληρώναν τον αγρότη. Οπότε κάποιοι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, κάποιοι είχαν προβλήματα διότι μπορεί ενδεχομένως να είχαν κάνει δάνεια με ψηλό επιτόκιο, οπότε να μην τους να είχαν πρόβλημα να μην τους σύμφερε πλέον. Θεωρούμε ότι εντάξει αυτό ήταν ήταν λάθος που έγινε από την κυβέρνηση, τι να πω τώρα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον και άλλες τέτοιες παγίδες. Mm-hmm. Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Γι' αυτό το λέω, γιατί θυμόμαστε στο παρελθόν υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιοι επένδυσαν και δεν είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα να υποφεληθούν. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο λοιπόν. Όπως επίσης τώρα για παράδειγμα τρέχει το net metering, δηλαδή είναι φωτοβολταϊκό το οποίο το στείνεις στην σε μια οικία όπου καταναλώνεις κάθε τετράμινο 1000 κιλοβατόρες, το πάρκο που έχει στην ταράτα σου παράγει 900, άρα στο τιμολόγιο που πληρώνεις αντί να πληρώσεις τις 1000 κιλοβατόρες θα πληρώσεις μόνο τις 100, διότι γίνεται συμπλήρη με αυτό που παράγεις, με αυτό που καταναλώνεις. Οπότε η χρέωση είναι μόνο για τις 100 κιλοβατόρες. Mm-hmm. Τρέχει και αυτό το πρόγραμμα για αυτή την περίοδο, αλλά εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό που πάει να ψηφιστεί τώρα στην κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα βγει τον Σεπτέμβριο, να συμπεριληφθούν και οι αγρότες της περιοχής μας, της Ιεράπετρας. Ωραία. Ένα άλλο θέμα ήταν σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης των Γαλάζιων Σημεών και η Επιτροπή Διαχείρισης των Ακτών. Εδώ πάρθηκε κάποια απόφαση. Ναι. Πήραμε μια απόφαση να συστήσουμε μια επιτροπή η οποία θα βοηθάει στο να τρέξουμε τις γαλάζιες σημαίες, διότι οι γαλάζιες σημαίες έχουν πάρα πολλή δουλειά για να γίνει σωστή δουλειά. Προσωπικό του Δήμου είναι ελάχιστο, ειδικά τώρα με το COVID-19 δεν είχαμε ούτε τα βασικά να κάνουμε τη γραμματιακή υποστήριξη, διότι λείπαν οι υπάλληλοι. Θεωρώ ότι με την ενέργεια με την επιτροπή αυτή που θα συσταλεί θα βοηθήσουν, δηλαδή προτείναμε να μπουν οι πρόεδροι των γηματίων, πρόεδροι των πολιτιστικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαδοπετράκη, δυστυχώς η Ιεράπετρα χάνει γαλάζιες σημαίες από παραλίες της. Οπότε έχετε σημαντικό έργο μπροστά σας για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα... Έχουμε δύο στομίδες, είναι να πούνε άλλες 6 από τον χρόνο, αλλά χρειάζονται προετοιμασία από τώρα και χρειαζόμαστε... Όχι μόνο δεν πρέπει να χάσουμε άλλες, αλλά πρέπει να τις αυξήσουμε κιόλας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος τη γαλάζια σημαία και να τις πληρεί. Κοιτάξτε,
ο Δήμος του Γιουγκολό για παράδειγμα έχει πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες, αλλά τις βάζουν οι ξενοδόχοι, είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Άρα πρέπει και εμείς αυτές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες εδώ στην Ιεράπετρα πρέπει να υπάρξουν κάποια στιγμή, να μπουν και γαλάζιες σημαίες από τους ιδιώτες. Εντάξει, τουλάχιστον όμως τις δικές μας παραλίες που θα έπρεπε να έχουμε, για παράδειγμα νομίζω ότι στη Χρυσή δεν πήραμε φέτος γαλάζια σημαία, σε κεντρικές παραλίες μας καλό θα είναι να υπάρχουν, είναι προς όφελος του τουρισμού, είναι σημείο αναφοράς να πάω εκεί γιατί έχει γαλάζια σημαία που σημαίνει την καθαρότητα αλλά και την παροχή άλλων υπηρεσιών προς τους αλλοόμενους. Οπότε συστήνεται λοιπόν μια επιτροπή που θα παρακολουθήσει το θέμα, θα προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά. Είπαμε να μην χάσουμε άλλες γαλάζιες σημαίες, να τις αυξήσουμε θέλουμε, είτε μέσω ιδιωτών όπως λέτε κι εσείς, είτε για τις παραλίες τις δημοτικές. Βέβαια, ναι. Και επιτροπή διαχείρισης των ακτών, αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ναι, για πείτε μου. Ναι, λέω και Επιτροπή Διαχείρισης για τις ακτές. Είναι κάτι άλλο από την Επιτροπή Παρακολούθησης Γαλάζιων Σημαίων. Όχι, αυτό είναι. Ωραία. Εκτός ημερεσίας διάταξης που λέμε, τέθηκε κάτι άλλο από τα μέλη του νομικού προσώπου, από το Συμβούλιο. Αυτά τα δύο, κυρίως το πρώτο που θα μας συζητήσαμε, διότι ήταν μια πρώτη στην οποία ήθελε πολύ επεξήγηση, ήταν μια πρόταση η οποία τη συζητήσαμε εκτενώς, της εξής αρκετά πράγματα πώς δουλεύουν, πώς πρέπει να γίνουν. Και τι πρέπει να κάνετε, να είσαστε προετοιμασμένοι. Ναι. Ωραία. Και ήταν αρκετή συζήτηση από αυτού λοιπόν. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και για αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.